κόμμα της Εξωγραμματικής Αντιπολίτευσης για την ΕΡΤ και το εμπάργκο του ΣΥΡΙΖΑ προς έναν ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό όπως είναι ο ΣΚΑΙ. Εγώ νομίζω ότι δεν συμψηφίζονται οι δύο περιπτώσεις. Όχι, αλλά δηλαδή, από η λέξη μία... εμπάργκο είναι κάτι που μας ενώνει εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, η λέξη μπορεί να άλλες φορές να αποκαλύπτει πραγματικότητες, άλλες φορές να συγκαλύπτει πραγματικότητες. Στην προκειμένη περίπτωση συγκαλύπτει πραγματικότητες. Δηλαδή από τη μία μεριά έχουμε έναν τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος πάρα πολλές φορές, αν όχι και εξακολουθητικά, δεν τηρεί κατά τη γνώμη της κυβέρνησης. Φαντάζομαι ότι δικαιούται και η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα να έχουν γνώμη στο συγκεκριμένο. Δεν τηρεί τη δημοσιογραφική διοντολογία, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, παρουσιάζει ψευδή ρεπορτάζ ως αληθή. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο προχωρήσαμε στο εμπάργκο προς τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό ήταν αυτός. Δεν ήταν η έκφραση. Επιτρέψτε μου, κύριε Βανίτη. Δεν ήταν η έκφραση γνώμης ορθής ή λαθεμένης από τη μεριά ενός δημοσιογράφου. Η γνώμη μου είναι ότι η δημόσια τηλεόραση και τα δημοσιογραφικά στάνταρτς τηρεί και την δεοντολογία τηρεί. Από εκεί και πέρα ο κάθε δημοσιογράφος ή ο κάθε σχολιαστής στη δημόσια τηλεόραση έχει την ευθύνη του την όταν εκφράζει την άποψή του. Όμως νομίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια κίνηση στην κυριολεξία τραβηγμένη από τα μαλλιά, διότι επεδίωξε να βάλει κατά της δημόσιας τηλεόρασης, ούτως ή άλλως και στο παρελθόν έχει βάλει κατά της δημόσιας τηλεόρασης με πολύ πιο σκληρό τρόπο, κλείνοντάς την μέσα σε ένα βράδυ. Εγώ είμαι συνεργάτης της δημόσιας τηλεόρασης και είμαι σε πολύ δύσκολη θέση και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση και δεν είμαι εγώ αυτός που θα πρέπει. Έξω την στηρίζω τη δημόσια τηλεόραση. Θα μείνω στο κομμάτι του ιδιωτικού καναλιού του Sky, που ούτε και με συμπαθούν και ούτε έχω σχέση, όμως δεν είναι άδικο σε επίπεδο κυβέρνησης, όχι σε επίπεδο κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη μπάνε, σε επίπεδο κυβέρνησης να στερείται ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει επιλέξει αυτόν τον τηλεοπτικό σταθμό, τον κυβερνητικό λόγο, από αυτή τη συχνότητα. Σε ελεύθερη κοινωνία ζούμε. Ο καθένας παίρνει την πολιτική του ευθύνη και παίρνει και την προσωπική ευθύνη σε σχέση με τις επιλογές τις οποίες κάνει. Η κυβέρνηση, όπως έχει τη δυνατότητα να έχει τη γνώμη της και την άποψή της και να κρίνει, είναι ανοιχτή και στην κρίση των πολιτών. Για το αν αυτό το οποίο κάνει είναι ορθό ή λαθεμένο. Κατά τη γνώμη μου είναι ορθό. Πόλωση λοιπόν. Στα κόκκινα πάει. Θεωρούσα ότι μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή ήταν ενδιαφέρουσα ΔΕΘ και σε πολιτικό, καλά, στο άλλο κομμάτι ήταν μια πετυχημένη διεθνή έκθεση. Και αυτή και η περσινή. Αλλά και σε επίπεδο πολιτικό, είδαμε καθαρά, πιστεύω, για πρώτη φορά μετά από καιρό, ένα οραματικό πλαίσιο δύο πολιτικών ηγετών με τους χώρους τους, όπου ο πολίτης μπορεί να καταλάβει πού θέλει να πάει το καράβι ο ένας καθαρά και πού θέλει να πάει το καράβι ο άλλος. Περίμενε λοιπόν ότι θα παίζαμε μπάλα πια δημοσιογραφικά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά η μπάλα έχει πάει αλλού, Υπουργέ. Σκληρά. Εννοείται από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Εγώ εμείς μιλάω σαν την... πολιτική πόλωση, σαν γενικό θέμα. Ακούστε, κύριε Αρβανίτη, εμείς θέλουμε την πολιτική αντιπαράθεση. Η πόλωση δεν είναι καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση. Όχι, βέβαια. Αν αφορά σύγκρουση επί του προγραμματικού, αν αφορά σύγκρουση επί των πολιτικών επιλογών, επί των πολιτικών κατευθύνσεων, η πόλωση μπορεί να είναι και, αν θέλετε, θετική, διότι φαίνονται καθαρά οι διαχωριστικές γραμμές, δημιουργούνται καθαρά τα πολιτικά και τα κοινωνικά στρατόπεδα και επομένως ο πολίτης έχει και μια μεγαλύτερη δυνατότητα να δει με μέσα ενημέρωσης και επιχειρηματίες συχνά. Τι ουσιαστικά. Εντάξει, αυτό το ξέρει όλη η κοινωνία. Αποδεικνύεται. Νομίζω ότι αποδεικνύεται από χιλιάδες πράγματα τα οποία έχουμε κατά καιρούς, για τα οποία έχουμε κατά καιρούς επιχειρηματολογήσει και στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο μας όλοι. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε, ότι το παλιό πολιτικό σύστημα δεν ήταν διεφθαρμένο, δηλαδή τα 250 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καραμπινάτη περίπτωση διαπλοκής. Τα διάφορα κατά καιρούς σκάνδαλα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι καραμπινάτες περίπτωση διαπλοκής. Ο Κύρικας Χανίων, η offshore, οι παράνομες χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά δεν είναι μέσα στο πλαίσιο ενός διεφθαρμένου παλιού συστήματος εξουσίας. Δηλαδή η κυβέρνηση, για να μην κατηγορηθεί ότι πολλώνει το κλίμα ή ότι δημιουργεί συγκρουσιακή, αν θέλετε, κατάσταση, θα πρέπει να τα συγκαλύψει όλα αυτά, θα πρέπει να τα κουκουλώσει. Δικαίωμα. Με συγχωρείτε. Δικαίωμα. Ναι, βεβαίως.
Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ή κοινοβουλευτικά, είμαστε μια διαδικασία. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και πολιτική ευθύνη. Βεβαίως. Εμείς για την πολιτική ευθύνη μιλάμε. Οπότε όταν του κάνω συνέχεια το χαρτί έτσι. Είναι σε μια δικαστική διαδικασία. Αυτό εννοώ. Όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε. Δηλαδή για το ζήτημα, αν θέλετε, των δανείων των δύο πάλι ποτέ μεγάλων κομμάτων, δεν υπήρχε καμιά δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη. Τώρα υπάρχει. Εντάξει, τώρα υπάρχει δικαστική διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, δεν είναι μείζον πολιτικό ζήτημα ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνταν τα δύο μεγάλα κόμματα την περίοδο των Παχιών Αγελάδων. Mm-hmm. Δηλαδή τα 200 εκατομμύρια και τα 210 εκατομμύρια των δανείων δεν αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη του ο πολίτης στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ λέω βεβαίως ότι δεν αρκεί να μένουμε εκεί. Δεν είναι μόνο η διαφθορά το πεδίο επί του οποίου θα γίνει η πολιτική συζήτηση και η πολιτική σύγκρουση. Έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε τα ζητήματα της εργασίας, έχουμε τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, έχουμε τα ζητήματα του ασφαλιστικού, έχουμε τα ζητήματα της αντιεγκληματικής πολιτικής. Και σε όλα αυτά τα πεδία, αυτό το οποίο διαμορφώνεται τελικά είναι δύο διαρκώς αποκλίνουσες πολιτικές κατευθύνσεις. Αυτή ακριβώς η κατάσταση είναι που τροφοδοτεί, αν θέλετε, και την ένταση της πολιτικής σύγκρουσης. Στο θέμα των συντάξεων, είχα την αίσθηση και λίγο πληροφορίες ότι το θέμα των συντάξεων το έχετε κλειδώσει. Το έχω πει εδώ στον αέρα. Αυτό τώρα τι είναι τακτικισμός είναι που παίζεται δηλαδή με τους θεσμούς, με τις συντάξεις. Και να το ρίξω ευθέως δηλαδή, οι συνταξιούχοι να είναι ήσυχοι ή να είναι σε μια ετοιμότητα, αγωνιστική ετοιμότητα διεκδίκησης. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Γιατί είχα και το Μοσχοβισί. Να σας πω τώρα πώς γίνονται τα συμπεράσματα μερικές φορές. Λένε έχει πληροφορία. Βλέπω την είδηση. Όταν βγαίνει ο Μοσχοβισί στην Ελλάδα και κάνει δηλώσεις και θυμώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γίνεται μια ολόκληρη φασαρία. Δηλώνει ο Πρωθυπουργός ότι στη ΔΕΘ ουσιαστικά τοποθετείται. Εμένα μου φαίνεται ότι αυτό έχετε. Μήπως δεν έχει τελειώσει. Μήπως έχω παραπληροφορήσει τον ελληνικό λαό. Θα σας εξηγήσω. Έχω πατήσει. Θα σας εξηγήσω ακριβώς. Θα μου είδηση, θα σας εξηγήσω ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα. Να ησυχάσουμε. Το πρώτο στάδιο της συζήτησης με τους θεσμούς αφορούσε το αν το μέτρο είναι διαρθρωτικό ή δημοσιονομικό. Οπότε. Από την στιγμή που το μέτρο αυτό θεωρείται δημοσιονομικό, το μόνο που πρέπει να συζητηθεί είναι τα νούμερα. Και όχι η ιδέα πίσω από την πολιτική. Τι θα πει διαρθρωτικό, αν είναι ένα μέτρο το οποίο θα ισχύει στο δυνικές και παίζει ρόλο στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Από τη στιγμή που το μέτρο είναι δημοσιονομικό όμως και δεν είναι διαρθρωτικό, αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή ή μη εφαρμογή του μέτρου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα νούμερα. Mm-hmm. Και αυτό που μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι με βάση τις προβλέψεις και τις προβολές που έχουμε κάνει για την δημοσιονομική πορεία από το 2019 και μετά, το μέτρο αυτό δεν χρειάζεται για να επιτυγχάνουμε τους στόχους του 3,5%. Να βάλω τίτλο, δεν θα έχω πολλές συντάξεις. Μπορείτε να πείτε ότι η θέση μας αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν χρειάζεται να κοπούν οι συντάξεις. Εντάξει, αυτό είναι μια πολιτική δέσμευση έτσι κι αλλιώς και πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Αρβανίτη. Κοντός ψαλμός. Κυριακή κοντή γιορτή μου λέτε. Κάπως έτσι. Το μέτρο, ωραία ερώτηση, αυτή ήταν μου τη σφύριξε ο αρχιτέκτης. Το μέτρο για τη μη περικοπή θα το ψηφίσετε λίγο με του Ανέλ. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Όπως όλα τα θετικά μέτρα που ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση στο δημοσιονομικό πεδίο, θα ψηφιστούν από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπουργέ, που υπάρχει μέσα στο. Φεύγουν οι βουλευτές από εδώ. Κοιτάξτε, δείτε, σκάνε οι βουλευτές από εκεί. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το πέρασμα της χώρας σε μια περίοδο πολιτικής κανονικότητας. Την περίοδο 2010-2015, όπου έγιναν και οι τελευταίες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, υπήρχε μια απίστευτη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Νέα κόμματα είχαν δημιουργηθεί, νέες πολιτικές δυνάμεις. Πώς έγινε αυτό, προέκυψε από την κατάρρευση του δικοματισμού που έφτανε σε ποσοστά και 85% και 90%. Όταν όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κατάστρωση που υπήρχε από το 1981 και μετά, κατέρευσε με πάταγο μετά το πρώτο μνημόνιο, εκεί γύρω στο 2011, άρχισαν να δημιουργούνται φυγόκεντρες τάσεις από τα δύο τότε μεγάλα κόμματα, άρχισαν να δημιουργούνται νέες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είτε είχαν είτε δεν είχαν πραγματικά κοινωνικά ριζώματα.
αυτή τη στιγμή με το πέρασμα σε μια νέα περίοδο, αν θέλετε, οικονομικής κανονικότητας και πολιτικής κανονικότητας, είναι δεδομένο ότι το πολιτικό σκηνικό δεν θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της απόλυτης ρευστοποίησης που είχε την περίοδο των σκληρών μνημονίων, δηλαδή 2010-2015. Και με αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μου, είναι λογικό να βλέπουμε τέτοιου τύπου φυγόκεντρες τάσεις από τα μικρά κόμματα. Δηλαδή είναι περισσότερο ζήτημα κοινωνικών αναφορών και βεβαίως από εκεί και πέρα μπαίνουν και οι προσωπικές πολιτικές επιλογές των διαφόρων βουλευτών. Εμείς δεν ψαρεύουμε. Δεν ψαρεύουμε στα θολά νερά. Εμείς κάνουμε πολιτική αρχών. Αν κάποιος βουλευτής ο οποίος θεωρεί ότι... Ασπαστεί τις αρχές της αριστεράς και όχι, όχι, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πολιτικά διλήμματα στην πολιτική ατζέντα. Ποια είναι αυτά τα διλήμματα? Έχουμε να κάνουμε με το δίλημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, έχουμε να κάνουμε με τα διλήμματα τα οποία ούτως ή άλλως προέκυψαν από τις δύο αντιπαρατηθέμενες ομιλίες στη ΔΕΘ, δηλαδή από τη μία μεριά στήριξη του κοινωνικού κράτους, στήριξη της εργασίας, ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, και από την άλλη μεριά μια παραδοσιακή, αν θέλετε, νεοφιλελεύθερη λογική του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τι μας λέει, ότι για να γίνουν επενδύσεις στη χώρα και να δημιουργηθούν δουλειές, πρέπει να απορριθμίσουμε πλήρως και ολοκληρωτικά την αγορά εργασίας. Να μην υπάρχουν δικαιώματα, η εφαρμογή του εργατικού δικαίου να είναι προαιρετική για τους εργοδότες, αν θέλουν να το τηρούν, αν δεν θέλουν να μην το τηρούν, διότι τους κλείνει, αν θέλετε, το χώρο για αύξηση της κερδοφορίας τους κτλ. Άρα έχουμε δύο πολύ σαφώς αντιπαρατηθέμενα σχέδια. Από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτό τη φωτογραφίζει αριστερά με τη δεξιά, ή τουλάχιστον το προοδευτικό με τον άλλο χώρο, το φιλελεύθερο. Αυτό σας λέω, ότι από τη στιγμή που πλέον το πολιτικό σκηνικό δεν έχει το χαρακτήρα τον ρευστοποιημένο που είχε για πάρα πολλά χρόνια εντός του μνημονίου, αυτά τα δύο πολιτικά σχέδια είναι δεδομένο ότι θα μαγνητίζουν και τις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Κύριε, μου είπατε για τα μικρά κόμματα, ένα εξ αυτών των κομμάτων είναι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ένα δεξιό κόμμα κατά τη γνώμη μου. Δεν το έχουν κρύψει ποτέ. Δεν είναι και ποινικό, δηλαδή είναι δυνατόν. Νομίζω ότι δεν το έχουν κρύψει ποτέ ότι είναι. Εσείς ένα αριστερό κόμμα, κάνετε μια συμμαχία σε πέντε ζητήματα που τα βρήκατε, που είναι νομίζω διαφθορά, διαπλοκή και κάποια άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αντιμνημονιακής λογικής. Και αυτό είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε από την κρίση, θεωρείτε και πιστεύετε ότι και αυτό το κόμμα μαζί με το ποτάμι του. Θα σας πω, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η διαφορά είναι η εξής, ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ανεξαρτήτως του πώς ο καθένας μπορεί να κρίνει την πολιτική τους, έχουν ένα χαρακτήρα λαϊκής δεξιάς, δηλαδή ένα χαρακτήρα στήριξης του κοινωνικού κράτους, ένα χαρακτήρα προστασίας, αν θέλετε, της εργασίας, δηλαδή δεν έχουν αυτό το νεοφιλελεύθερο ακραίο χαρακτήρα τον οποίο έχει αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι έχουν κοινωνικές αναφορές σε έναν κόσμο της δεξιάς. Υπήρχαν όμως και με την πολιτική του και του κ. Μημαράκη. Το κόμμα δημιουργήθηκε στη σύγκρουση Σαμαρά. Ο κ. Μημαράκης, ο κύριος Μημαράκης, ο οποίος, εντάξει, έχει πάρα πολλές φορές δηλώσει ότι ανήκει στον χώρο, ας το πούμε έτσι, της κοινωνικής δεξιάς, δεν νομίζω ότι είχε την δυνατότητα να βάλει την οποιαδήποτε σφραγίδα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μεσολάβησε απλώς μεταξύ του κ. Σαμαρά, ο οποίος ήταν ένας πραγματικός οδοστρωτήρας κοινωνικών δικαιωμάτων και εργασιακών δικαιωμάτων, και του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος νομίζω ότι ακολουθεί με πίστη και στα εθνικά θέματα την πολιτική Σαμαρά. Να σας πω, ήθελα να το ρωτήσω αυτό, κύριε Τζανακόπουλε, άφησε περιθώριο ο Πρωθυπουργός για εκλογές, εθνικές εκλογές, το Μάιο? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στην ΔΕΘ, και το είπε σαφώς, ότι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η τετραετία εκτός με αν. Βάση το Σύνταγμα. Εκτός αν τι? Κάτι δεν άφησε και ένα εκτός αν? Όχι. Είπε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την τετραετία. Σαφές. Συμμαχίες στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πολιτικές συμμαχίες, ανοίγματα. Εδώ τα συζητάτε αυτά. Έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος? Ανάγκη, έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος και νομίζω ότι τα ανοίγματα σε αυτοδιοικητικές εκλογές είναι απολύτως αναγκαία. Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της λεγόμενης κέντρο. Ποιες είναι αυτές οι ευρύτερες δυνάμεις? Δεν καταλαβαίνω. Είναι ευρύτερες δυνάμεις. Για πες το Κινάλ. Όχι, όχι. Τρέψτε μου, μιλάμε για περιφερειακή. Μιλάγαμε με τον εκπρόσωπο του Κινάλ και έλεγα ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις. ΣΥΡΙΖΑ, όχι, μου λέει συντηρητικό. ΚΚΕ, όχι συντηρητικό. Ακούστε. Πάμε τώρα. Ποιες είναι αυτές οι ευρύτερες? Υπάρχουν περιφερειακά σχήματα.
ο Πρωθυπουργός είπε ότι στο πλαίσιο των, στον αυτοδιοικητικό χάρτη υπάρχουν περιφερειακά σχήματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι κινούνται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μπορεί να έχει πολιτικό διάλογο, μπορεί να έχει κοινές πρωτοβουλίες, μπορεί να έχει και συγκλήσεις, μπορεί να έχει και κοινή κάθοδο στις εκλογές. Άρα λοιπόν το ζήτημα των πολιτικών ανοιγμάτων δεν αφορά μόνο το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, δεν αφορά μόνο συνεργασίες μεταξύ κομμάτων, αφορά και συνεργασίες οι οποίες γίνονται στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτός είναι ο πολιτικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει πάρα πολύ σαφές. Στις αυτοδιοικητικές δεν πήγατε πολύ καλά. Δηλαδή πράγματι. Στο κομμάτι, ενώ δηλαδή ότι ενώ υπήρχε κοινωνία, θα σας πω, ενώ υπήρχε κοινωνία που έλεγε, ακόμα και άνθρωποι που έλεγε πάμε με τον Τζανακόπουλο, ο οποίος ήταν όμως ένα άλλο σχηματισμό, κοντινό ενδεχομένως ή προοδευτικό, ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολλές περιοχές, σε πάρα πολλές περιοχές πήγαινε με τρεις δυνάμεις και σε άλλες δεν έβγαλε, και, δεν έβγαλε ούτε σύμβουλο. Στο Λαύριο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε σύμβουλο. Έχει αλλάξει κάτι στο κόμμα, δηλαδή, το οποίο θα δημιουργήσει νέες συνθήκες. Οι εκλογές του 2014 είχαν μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα και θα σας πω ποια ήταν αυτή η ιδιαιτερότητα. Η πολιτική σύγκρουση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του παλιού δικοματισμού ήταν στα κόκκινα. Ακόμα δεν υπήρχαν δυνάμεις, δεν είχε κλειδώσει, αν θέλετε, αυτή η τάση αποχώρησης κοινωνικών δυνάμεων από το Πάλε Ποτέ Πασόκ, το οποίο αποτελεί και τον χώρο που αυτοπροσδιορίζεται ως κέντρο-αριστερός. Υπήρχαν τεράστιες επιφυλάξεις, υπήρχαν τεράστιες καχυποψίες και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάτε, όχι, πολιτικά, σας λέω ότι έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα. Και θα σας πω γιατί έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ένα κόμμα το οποίο από το 4% του 2009 εκτοξεύτηκε στο 28% του 2012. Επομένως η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει αποκτήσει πολύ πιο βαθιές ρίζες, πολύ πιο βαθιές συνδέσεις με την ελληνική κοινωνία. Επομένως αυτό δημιουργεί και άλλες συνθήκες για να υπάρξουν πολιτικά και αυτοδιοικητικά ανοίγματα. Ο χρόνος μας τελείωσε. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί μου ήρθε τώρα μόλις. Και θέλω να σας ρωτήσω. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, με τον Όρμπαν. Μοιάζει με τον κάθε Όρμπαν. Θέλω ένα σχόλιο. Τι να κάνει, μόνο να γελάσει μπορεί κανείς όταν ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος υπερασπίζεται επί της ουσίας και στο προσφυγικό και, και σε όλα τα εθνικά θέματα μια απολύτως ακροδεξιά γραμμή και έχει γίνει έρμεο του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Βορύδη, ενώ παρουσίαζε τον εαυτό του ως κεντρό φιλελεύθερο μεταρρυθμιστή, να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι μοιάζει με τον Όρμπαν. Ο κύριος Όρμπαν είναι ο κατεξοχήν, αν θέλετε, υπερασπιστής των πολιτικών τις οποίες είχε υιοθετήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Υπουργέ, οι πολιτικές που έχει θετήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι ακροδεξιές, αλλά ο ίδιος δεν είναι ακροδεξιός. Αντιφατικό δεν είναι αυτό που μου λέτε. Όχι, όχι, θα σας πω το εξής. Ο κ. Το τι είναι κανείς προσδιορίζεται από το τι κάνει. Σας λέω ότι προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως κεντρό φιλελεύθερο μεταρρυθμιστή, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με τις ισορροπίες, τις πολιτικές ισορροπίες μέσα στο κόμμα του και μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ρέπει διαρκώς προς μια ακροδεξιά πολιτική γραμμή. Εσείς νοιάζετε, αν το φέρετε στο ίδιο δρόμο. Με συγχωρείτε. Γιατί όλο αυτό του λέτε συνέχεια. Δεν θέλουμε να τον φέρουμε στον ίδιο δρόμο. Σας πήρε το κόμμα ο κύριος Βορύδης, κύριε Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός. Εσάς τι σας μέλει. Θα σας πω τι μας μέλει. Κατά τον ίδιο. Έτσι διεξάγεται, κύριε Αρβανίτη, η πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, προσπαθείς να εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Δεν μιλάμε στον κύριο Μητσοτάκη. Στον ελληνικό λαό μιλάμε. Το γεγονός ότι παίρνει διαλογικό χαρακτήρα αυτού του τύπου η σύγκρουση έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το κοινοβουλευτικό σύστημα. Εξηγούμε στον ελληνικό λαό ποια είναι ακριβώς η πολιτική την οποία ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω σε break, θα σας